Σας έχουμε πει πολλές φορές από το Υγεία πάνω απ' όλα ότι σκοπός μιας ιατρικής εκπομπής είναι να σπάει τα ταμπού, ειδικά σε ό,τι αφορά στις ψυχικές ασθένειες. Και είναι εδώ μαζί μας ποιος άλλος, ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σε βρήκα, Φωτεινή. Ήρθε ο καιρός, νομίζω, να μιλήσουμε για δύο ασθένειες, παθήσεις, σύμπτωμα. Μιλάμε για ψυχώσεις και σχιζοφρένεια. Ναι, και δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερο ταμπού και μεγαλύτερο στίγμα από όλη την ιατρική και από όλα τα φαινόμενα του κόσμου από αυτά τα δύο πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους με υψηλό ποσοστό, διότι πολλοί νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή ίσως τα συμπτώματα της ψύχωσης, όχι απαραίτητα νοσούντες με σχιζοφρένεια, ή άλλοι που έχουν τη σχιζοφρένεια, ένα ποσοστό που είναι περίπου ένας στους 150 με ένας στους 200 συμπολίτες μας, και δυστυχώς αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίηση ενδεχομένως από την κοινωνία. Να δούμε λίγο τι σημαίνει ψύχωση, τι σημαίνει σχιζοφρένεια, γιατί υπάρχουν κάποια σημαντικά πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε στο μυαλό. Δεν ακούμε, δεν ενημερωνόμαστε, γιατί είναι ταμπού αυτές οι συγκεκριμένες δυσλειτουργίες. Λοιπόν, η ψύχωση λοιπόν είναι μία δυσλειτουργία στην επεξεργασία της σκέψης. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν εδώ οι τηλεθεατές μας ότι η ψύχωση και η σχιζοφρένεια δεν είναι συνώνυμες. Όχι. Η ψύχωση είναι στην πραγματικότητα ένα σύμπτωμα, ναι, μία ομπρέλα συμπτωμάτων που την συναντούμε και στη σχιζοφρένεια. Είναι, λοιπόν, ας πούμε, η δυσλειτουργία. Είναι μια δυσλειτουργία σε επεξεργασία της σκέψης. Είναι σύμπτωμα και δεν είναι ασθένεια. Αυτό που είπε ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Πάμε, σας παρακαλώ, στη σχιζοφρένεια, η οποία είναι μια χρόνια σοβαρή διαταραχή και υπάρχει μια κληρονομικότητα της τάξης του 40 με 60%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αναλόγως των μελετών βεβαίως που κοιτάει κανείς, είναι από 40 έως 60%. Είναι μεγάλη η κληρονομικότητα, δεν είναι όμως, βλέπετε, μόνο η κληρονομικότητα. Υπάρχει και ένα ακόμα ποσοστό μέχρι το 100% που οφείλεται και σε άλλους παράγοντες ή η κληρονομικότητα μαζί με άλλους παράγοντες, όπως είναι οι πιέσεις του περιβάλλοντος, ναι, τοξίνες, ακόμα και από μικροβιακούς παράγοντες όπως το τοξόπλασμα γκόντι, καθώς επίσης και οι καταχρήσεις ουσιών ψυχοδραστικών, το LSD, στα ακόμα παιδιά και η μαριχουάνα. Στους γονείς, Δημήτρη, οι καταχρήσεις μπορεί και να επηρεάσει. Στα παιδιά. Στα παιδιά των παιδιών. Στον νοσούντα. Στον νοσούντα. Εμφανίζει τα συμπτώματα. Μπορεί να εμφανιστεί για αυτούς τους λόγους η σχιζοφρένεια. Είναι δυνατόν να προκληθεί. Συνήθως υπάρχει μια ευαλωτότητα γενετική, βέβαια. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι κάτω από ισχυρές πιέσεις του περιβάλλοντος και τα γεγονότα τα ψυχοπιεστικά της ζωής εμφανίζεται. Να δούμε τις αιτίες της ψύχωσης, η οποία είναι σύμπτωμα, όπως σας είπαμε, δεν είναι ασθένεια. Είναι το ακραίο στρες ή ψυχικό τραύμα. Ταυτίζεται σε πολλά με την σχιζοφρένεια, λοιπόν. Ψυχική ασθένεια. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, η διπολική διαταραχή του συναισθήματος, εκτός από τη σχιζοφρένεια, που έχει επίσης και την ψύχωση ως σύμπτωμα. Ο σωματικός τραυματισμός, ας πούμε τραυματισμοί της κεφαλής ή χωροκατακτητικές εργασίες στον εγκέφαλο, όπως είναι η όγκη. Άλλη σωματική νόσος, δηλαδή, η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση πολύ μεγάλης φλεγμονής στον οργανισμό μας ή μια διαταραχή πολύ σημαντική σε ένα άλλο πλαίσιο, ακόμα και στο διαβήτη, θεωρητικά. Και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ψύχωση. Ή, ας πούμε, ένας άνθρωπος που αναρρώνει και παθαίνει ντελήριο, αναρρώνει στο νοσοκομείο από μια γενική αναισθησία. Μπορεί να εμφανίσει κάποια από τα συμπτώματα. Α, μετά τη γενική αναισθησία. Θα μπορούσε θεωρητικά. Θα μπορούσε θεωρητικά. Και η κατάχρηση ουσιών, όπως είπε ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Από το αλκοόλ μέχρι την κάναβη, μέχρι το LSD κλπ. Θα μιλήσουμε για τη σχιζοφρένεια στην πορεία και θα συμπληρώσουμε και για την ψύχωση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συζητάμε εδώ με τον κύριο Παπαδημητριάδη, με τον Δημήτρη, θέματα για να σπάσουμε τα ταμπού. Γιατί λέμε, και το έχω βάλει και στον τίτλο, γιατί είναι οι μεγαλύτερες ευαισθησίες της ψυχής, οι ψυχώσεις και η σχιζοφρένεια. Γιατί αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται με αυτές, επειδή ακριβώς διαβάζει και την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο από τον μέσο άνθρωπο, ξεχωρίζει αμέσως από τον μέσο άνθρωπο. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά ευαίσθητοι, διότι αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα τα οποία οι άλλοι τα προσπερνούμε, αλλά με έναν ίσως διαφορετικό τρόπο από εμάς. Και στοχοποιούνται δυστυχώς από όλους εμάς πολύ εύκολα. Και το στίγμα, ξέρεις, είναι και διπλό, Φωτεινή. Ακόμα και οι γιατροί που προσπαθούμε να βοηθήσουμε έχουμε το στίγμα, λένε, ή τρελογιατροί, για παράδειγμα. Όχι, το λένε, οπότε το λένε, είναι ένα διπλό στίγμα, έτσι είναι, βέβαια. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προειδοποιητικά σημάδια της σχιζοφρένειας, διότι υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Πριν μπούμε σε ανάλυση, όμως, να μου επιτρέψεις να πω το εξής, Φωτεινή. Επειδή απασχολεί για πρώτη φορά περισσότερο εφήβους και νεαρούς ενήλικες, τα αγόρια λίγο πιο νωρίς στην ηλικία από τα κορίτσια,
πολλές οικογένειες θα βρεθούν αντιμέτωπες κάποια στιγμή με αυτό το φαινόμενο και έχει σημασία να έχει καταλαβαίνουν βέβαια, τα προεδρικά σημεία. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ενότητα, γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις ενότητες, διότι οι τηλεθεατές πρέπει να γνωρίζουν δεδομένα για να είναι υποψιασμένοι, ενημερωμένοι και να αναγνωρίζουν τα σημάδια, γι' αυτό. Λοιπόν, σταδιακές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και κατανόησης, εξήγησέ μου τι εννοούμε. Εδώ μπορεί να συνεπάγεται ότι βλέπουμε μια κεντρικότητα στον τρόπο με τον οποίο μας μιλά ένας νέος άνθρωπος για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του. Και να μην βγάζει ενδεχομένως πολύ νόημα σε εμάς αυτό που μας λέει. Πρέπει λοιπόν να μας ανησυχήσει. Όπως επίσης νομίζω θα δούμε και τις ψευδεστήσεις μετά, ναι, οι οποίες είναι μια πολύ ξεχωριστή οντότητα συμπτωμάτων. Θα καταλάβουμε ότι υπάρχει πτώση, είπαμε, στη σχολική επίδοση, δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής. Βέβαια. Υπάρχει αλλού αυτό, αλλά καχυποψία. Όχι μόνο, ξέρεις αυτό, είναι πολλά από αυτά μαζί που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Αυτό. Όχι το καθένα μόνο του. Μπράβο. Καχυποψία λοιπόν, όπως λες, για άλλους ανθρώπους, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν αναφορές σε ένα αίσθημα απειλής που μπορεί να αισθάνονται οι νέοι άνθρωποι, ότι κάποιος τους επιβουλεύεται από τους γείτονές τους μέσα από το συγγενικό περιβάλλον. Πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Μειωμένη αυτοφροντίδα και η υγιεινή. Που σημαίνει ότι δεν περιποιούνται καθόλου τον εαυτό τους, δεν κάνουν μπάνιο για πάρα πολλές μέρες. Απομόνωση σημαίνει ότι κλείνονται στο δωμάτιό τους, κατεβάζουν τα παράθυρα, τα ρολά, να μην μπαίνει φως, γιατί φοβούνται, αισθάνονται ότι απειλούνται ενδεχομένως, όπως είπαμε πριν από την καχυποψία. Υπέρμετρα συναισθήματα ή καθόλου συναισθήματα, τι σημαίνει αυτό? Ότι τα συναισθήματα δεν είναι ανάλογα των πραγματικών περιστάσεων της ζωής τους. Δηλαδή, είτε αντιδρούν με έναν τρόπο πολύ πολύ έντονα, φορτισμένο συγκινησιακά, ή δεν έχουν καθόλου συνέστημα. Υπάρχει απάθεια. Ένα επίπεδο συνέστημα, μπράβο, όπως είναι η απάθεια. Απάθεια, και πολύ σε μεγαλύτερους ανθρώπους αυτό βεβαίως, αλλά και στους νέους. Εάν αντιληφθούμε ως γονείς, ως φίλοι, ως οτιδήποτε, αυτά τα συμπτώματα που είπαμε, αυτή την παθολογία, έτσι, τι κάνουμε? Απευθυνόμαστε σε ειδικό? Χρειάζεται ο ειδικός επιστήμονας? Το σφάλμα που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και είναι μεγάλο δυστύχημα αυτό που θα πω, είναι ότι γινούμε την πλάτη πολλές φορές οι οικογένειες στα συμπτώματα αυτά, θεωρώντας ότι ενδεχομένως το παιδί μας δεν έχει πολύ αυτοπεποίθηση αυτή την εποχή. Μου το λένε πολύ συχνά και εμένα στο ιατρείο. Ναι. Ξέρετε, το παιδί μας χρειάζεται λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω και ήθαμε να μας βοηθήσετε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα παιδί που έχει αποσυρθεί στο δωμάτιό του και ίσως σιγοψιθυρίζει γιατί έχει ακουστικές ψευδεστήσεις. Ίσως ακούει λοιπόν φωνές οι οποίες του μιλούν. Και όμως καμιά φορά οι γονείς, ακριβώς επειδή φέρουν το βάρος αυτού του στίγματος και του ταμπού, δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Ίσως αποφεύγουν κιόλας να πάνε στον ψυχίατρο. Πολλές φορές πηγαίνουν, ξέρετε, χωρίς να παρεξηγηθούν οι συνάδελφοί μου νευρολόγοι, στον νευρολόγο αντί να πάνε στον ψυχίατρο, γιατί ακούγεται πιο ελαφρύ το να πάνε στον νευρολόγο. Είναι αυτό που λέμε το στίγμα, Δημήτρη μου. Ναι, είναι το στίγμα τεράστιο εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το παιδί μας είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Εγώ θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι αυτά είναι νοσήματα ή διαταραχές, πιο σωστά, του ιρμού, της σκέψης και βέβαια με τις ψευδεστήσεις, τις οπτικές και τις ακουστικές που ανέφερα πριν, που δεν οφείλονται σε μια επιλογή που κάνει κανείς. Ούτε είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο το έστειλε η θεία, δεν ξέρω, πρόνοια. Είναι ένα πρόβλημα υγείας, όπως είναι, εγώ θα πω, η διαταραχή του νεφρού ή η καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας, καμιά φορά γίνεται χρόνιο. Πάντα όμως, και είμαστε πολύ τυχεροί, ξέρεις, στην εποχή μας, υπάρχουν πολύ καλές θεραπείες που μπορούν να φέρουν ένα ωραίο σημείο ισορροπίας και ο άνθρωπος να έχει μια κανονική ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Να σε καλά.